Να ξεκινήσω εκφράζοντας από όλους τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο συνανθρώπων μας που έχασαν τις δουλειές τους πάνω σε εργατικό ατύχημα. Ο ένας ήταν συνάδελφος της Κόσκο και ο άλλος ήταν συνάδελφος της Βόλτ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και να πούμε ότι για τη σημερινή απεργία είμαστε εδώ γιατί. Γιατί ενώ έχουν κερδιθεί οι πρώτες μάχες μετά το, και με το τέλος του καθεστώτος ομηρίας από την eFood, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται γιατί ακόμα υπάρχουν νεκροί. Ακόμα η διανομής και όλος ο κλάδος δεν έχει πάρει αυτά που πρέπει, αυτά που χρειάζεται. Αυτά που χρειάζεται για να επιβιώσει. Τα βαρέα αμφιγιεινά είναι ένα μέσο προστασίας. Οι γενικές συλλογικές συμβάσεις είναι ένα μέσο προστασίας. Τα μέσα προστασίας που σχεδόν κανένα μαγαζί δεν παρέχει στους εργαζόμενούς τους, είναι ένα μέσο προστασίας. Θέλουμε να λάβει ένα τέλος αυτό το καθεστώς και όλοι μαζί, μέσα από τους αγώνες του σωματείου, όλοι μαζί, επιτέλους, να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Να πάρουμε αυτά που παλεύουμε τόσα χρόνια, από την ίδρυση του σωματείου μέχρι και σήμερα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη σημερινή απεργία, την υποστηρίζουμε και θέλουμε πραγματικά ένα καλύτερο αύριο για όλο τον κόσμο. Γεια σας, συνάδελφοι. Χαιρετίζουμε και εμείς αυτή τη συγκέντρωση σήμερα. Από την πλευρά μας θέλουμε να τονίσουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι στη Βυθική Λέσχη εδώ και ένα χρόνο έχουμε κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα με τη συμμετοχή και των φοιτητών και των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε έναν δρόμο ο οποίος μας λέει από μόνος ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν για να μην σταματήσουμε καθόλου. Από την πλευρά μας πάντα πιέζαμε και λέγαμε ότι οι φοιτητές πρέπει να τρώνε σωστά, να υπάρχει ποιοτικότερη σύντηση των φοιτητών και γι' αυτό παλεύουμε ακόμα και τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.